Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πινέλα και συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για τα πινέλα που για μένα είναι τα πιο σημαντικά. Δεν τα αποχωρίζομαι, τα χρησιμοποιώ συστηματικά κάθε φορά που κάνω το ματιγιάζ μου. Ο λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες που με ρωτάνε που θέλουν, ας πούμε, να ξεκινήσουν να βάφονται και δεν θέλουν να... και δεν ξέρουν τι ακριβώς να πάρουν από τα μαγαζιά. Υπάρχουν πάρα πολλά πινέλα τα οποία μπορείτε να βρείτε έξω στην αγορά. Υπάρχουν όλα τα μεγέθη, όλα τα σχέδια. Είναι πραγματικά χαοτικό και για κάποια που δεν γνωρίζει πώς να ξεκινήσει και τι κάνει το καθένα, πιστεύω ότι είναι λιγάκι δύσκολο. Δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να έχετε άπειρα πινέλα για να βαφτείτε, εκτός φυσικά αν το κάνετε για επαγγελματικούς λόγους και θέλετε να πάτε το μακιγιάζ σας σε κάποιο άλλο επίπεδο, αλλά στην φάση της καθημερινότητας που θέλουμε 5-10 πινέλα να κάνουμε τη δουλειά μας, πιστεύω ότι είναι αυτό και δεν χρειάζεται να έχετε πάρα μα πάρα πολλά πινέλα. Με πολύ λίγα λόγια θα εξηγήσω τι κάνει το καθένα από τα πινέλα που θα σας προτείνω. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν θα σας δείξω συγκεκριμένες εταιρείες από πινέλα, ούτε θα προωθήσω κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Θα σας δείξω απλά το σχέδιο του κάθε πινέλου και από εκεί και πέρα εσείς μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις αγαπημένες σας εταιρείες, είτε είναι high-end είτε είναι drugstore, οτιδήποτε σας βολεύει και οτιδήποτε μπορεί να αντέξει η τσέπη σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πινέλα και για να προλάβω αυτούς και αυτές που δεν βλέπουν τα βίντεο στο τέλος και το κατανοώ πλήρως, γιατί μερικές φορές μπορεί να είναι βαρετά τέτοιου είδους βίντεο, θέλω να σας πω ότι έχω στο μυαλό μου να κάνω ένα αφιέρωμα για τα βαμμένα μαλλιά. Θέλω να καθίσω μπροστά στην κάμερα όπως κάνω αυτή την ώρα, ας πούμε, και να καθίσω να πω τις συμβουλές που μπορώ να σας δώσω για να διατηρήσετε το μαλλί σας, πώς να το βάψετε, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε, ποιες είναι οι συμβουλές συντήρησης και γενικά πράγματα που αφορούν όχι μόνο τα κόκκινα μαλλιά, αλλά αφορούν γενικά κάποιοι γενικοί κανόνες για τα βαμμένα μαλλιά και το πώς μπορείς να τα περιποιείσαι αφού μπεις στη διαδικασία να τα βάφεις. Οπότε, ο λόγος που σας το λέω τώρα είναι γιατί θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εάν σας ενδιαφέρει ένα τέτοιο θέμα και επειδή θέλω να υπάρχει και μία αλφαδιάδραση στο κανάλι μου, όλοι σας που ενδιαφέρεστε να δείτε ένα τέτοιο βίντεο, θα ήθελα και θα με βοηθούσε. Οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα μαλλιά, θα ήθελα να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας κάτω από αυτό το βίντεο. Και εγώ μετά, διαβάζοντας τα σχόλια, θα δω αν υπάρχει μία αξιοπρεπής ανταπόκριση, ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα να σας κάνω ένα βιντεάκι αφιερωμένο στα μαλλιά. Ωραία, λοιπόν, αφού είπαμε αυτά που είπαμε, πάμε να περάσουμε στο θέμα μας. Και το θέμα μας είναι τα πινέλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω πρώτα πινέλο για foundation, για να απλώσω το foundation. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ. Είναι από ό,τι βλέπετε πάρα πολύ επίπεδη η επιφάνειά του και έχει μία γωνία φυσική η οποία βοηθάει να απλώσεις το foundation. Αυτό το ίδιο το πινέλο μπορεί να είναι χρήσιμο πέρα από το foundation για να μπορέσετε να κάνετε σωστό το κόψιμο κάτω από το contouring που έχετε κάνει. Δηλαδή να κάνετε baking σε αυτή την εδώ την περιοχή, γιατί είναι ακριβίας. Για όσους ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα πινέλα, δηλαδή από πού τα έχω πάρει κτλ, για όσα θυμάμαι θα σας αφήσω κάτω τις πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, πάλι σας εξηγώ ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε τα συγκεκριμένα. Μπορείτε απλά να συμβουλευτείτε τώρα τα σχέδια που σας δείχνω και να κάνετε τις αγορές σας από τα δικά σας αγαπημένα καταστήματα. Φεύγουμε από το foundation και περνάμε σε ένα άλλο αρκετά βασικό θα έλεγα και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πινέλο για contouring. Εγώ έχω πάθει κόλλημα με ένα συγκεκριμένο, όσοι με ακολουθείτε από την αρχή και βλέπετε τα βίντεό μου το χρησιμοποιώ σχεδόν σε κάθε βίντεο που κάνω contouring και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό εδώ πέρα. Είναι μια παραλλαγή αυτού που σας έδειξα πριν, είναι πολύ πιο μικρό βέβαια και δεν είναι τόσο χοντρό, έχει πάλι τη γωνία του αυτή και πραγματικά αγκαλιάζει το σημείο που θα βάλεις στο contouring πάρα πολύ φυσικά και κάνει καταπληκτικό blend. Φυσικά τα πινέλα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το blending, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι και συνδυαστικό με το προϊόν που θα βάλετε πάνω σας. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν σας κάνει καλά το blend
ένα πινέλο ότι φταίει απαραίτητα το πινέλο. Κάντε το δοκιμή και με άλλα προϊόντα και μετά θα καταλήξετε για το άμα φταίει το προϊόν ή φταίει το πινέλο σας. Συνεχίζοντας, θα περάσουμε στο ρούζ και στην πούδρα. Είναι ένα πινέλο το οποίο είναι φουντωτό, είναι στρογγυλό, το βλέπετε εξάλλου, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Όλες έχουμε ένα τέτοιο πινέλο στη συλλογή μας. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το εφαρμόσετε και για ρούζ, γιατί είναι φαρδί, οπότε μπορείτε να το τοποθετείτε στα μάγουλά σας άφοβα, χωρίς να δημιουργήσει σκληρές γραμμές. Κάνει blend εξαιρετικά και φυσικά μπορείτε να ταμπονάρετε την περιοχή της πούδρας. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι να προσέχετε πάρα πολύ να τα blend τα πινέλα σας, γιατί μπορεί να μεταφερθεί χρώμα. Δηλαδή, μου έχει τύχει να έχω ξεχάσει ότι δεν έχω πλύνει το πινέλο μου και πριν είχα χρησιμοποιήσει ρούζ, βάζω μετά την πούδρα και ήμουνα ένα ωραιότατο κόκκινο ανθρωπάκι. Καθόλου καλή εμπειρία. Αυτό που πρέπει να σας προτείνω οπωσδήποτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, κάνει τεράστια διαφορά στο blending, είναι αυτό εδώ πέρα, το γλυκύτατο πινελάκι, το οποίο είναι σαν βεντάλια ουσιαστικά και βοηθάει πάρα πολύ για να απλώσετε το highlighter. Βοηθάει το blending σε highlighter τα οποία δεν είναι φυσικά σε κρεμμώδη ή stick μορφή, αλλά σε πούδρα ή σαν σκιά. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να στοχεύει σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή, οπότε βουτάτε το πινέλο κανονικά στο highlighter και πηγαίνετε εδώ πέρα και με τέτοιες κινήσεις αρχίζετε και βάζετε, τοποθετείτε το highlighter. Αυτή τη στιγμή το highlighter μου είναι τοποθετημένο με αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι έχω δοκιμάσει διάφορους τρόπους να απλώσω το highlighter, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το μόνο πινέλο το οποίο μου κάνει ακριβώς αυτό που θέλω. Στη συνέχεια θα περάσουμε στα μάτια. Θα ξεκινήσω από τη βάση. Τη βάση την απλώνουμε πάντα με ένα χοντρό πινέλο. Εγώ θα σας δείξω το συγκεκριμένο, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα χοντρό πινελάκι, το οποίο έχει πλούσιες τριχούλες. Αυτό που κάνει αυτό το πινέλο είναι να μην είναι ακριβίες φυσικά, και είναι μεγάλη έκταση στο μάτι, οπότε μπορείτε εύκολα να κάνετε τη βάση σας. Επίσης, πολύ χρήσιμο για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε blend και να το σβήσετε, χωρίς να είστε πολύ ακριβείς. Άμα θέλετε, ας πούμε, να κάνετε μια σωστή γωνία, δεν το χρησιμοποιείτε φυσικά, είναι λίγο δύσκολο, θα σας ορίσει παραπάνω. Είναι πιο πολύ για να κάνετε blend και να δημιουργήσετε ένα αποτέλεσμα πιο φυσικό, χωρίς σκληρές γραμμές. Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα άλλο πινέλο και δεν είναι τίποτα άλλο, το δείχνω συχνά, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πλατή και έτσι και στο έτσι. Και ο λόγος που είναι πλατή είναι γιατί είναι ακριβίας. Αυτό που κάνει αυτό το προϊόν είναι να μπορέσει να είναι λίγο πιο ακριβές στα σημεία που θέλετε να τονίσετε ή να χρωματίσετε με διαφορετικό χρώμα, με διαφορετική απόχρωση. Εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως στη μέση του βλεφάρου όταν θέλω να το φωτίσω, οπότε παίρνω κανονικά τη σκιά και πάω έτσι εδώ πέρα και ταμπονάρω ελαφρώς το σημείο που θέλω να χρωματίσω. Είναι πάρα πολύ πρακτικό, έχει 100% απόδοση το χρώμα της σκιάς που βάζεις πάνω σου, γιατί είναι πιο λεπτό, οπότε δεν απορροφάει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα στις τρίχες του, αλλά η ποσότητα μένει στην επιφάνεια και πηγαίνει κατευθείαν στο μάτι. Προσέξτε, με τα συγκεκριμένα τα πινέλα μπορεί να σας κάνουν τρομερά fall out, οπότε κάθε φορά που βάζετε το πινέλο στην σκιά σας, καλά είναι να το κάνετε ένα tap tap για να μπορέσει να φύγει το περιττό προϊόν και να μην σας καταστρέψει το foundation. Επόμενο πινέλο που θα σας δείξω είναι πάλι ακριβίας, είναι μια παραλλαγή του προηγούμενου, είναι ένα λεπτό πινελάκι πάλι, είναι λεπτό και πλατή, είναι μικρότερο από το άλλο και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο είναι ότι έχει μια στρογγυλεμένη γωνία. Δεν ξέρω αν αυτό που είπα βγάλε κανένα νόημα. Με αυτό το συγκεκριμένο προϊόν μπορείτε να κάνετε σβήσιμο στο κάτω βλέφαρο ή ακόμα και να κάνετε την γωνία, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό, οπότε κάνετε τη δουλειά του. Είτε θέλετε να σβήσετε το μολύβι, το μαύρο που έχετε βάλει, είτε θέλετε να βάλετε τη σκιά κάτω ακριβώς από τις βλεφαρίδες, ΣΥΡΙΖΑ, και να το σβήσετε για να έχετε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και να το δέσετε με το πάνω βάψιμο του ματιού που έχετε κάνει στο μάτι. Αυτό που έχω κάνει κάτω, που είναι λίγο πιο σβησμένο και φαίνεται λίγο πιο φυσικό, τέλος πάντων, από ότι μία πάρα πολύ σκληρή μαύρη γραμμή, έχει γίνει με αυτό εδώ πέρα το πινελάκι. Γι' αυτό το πινέλο που θα σας δείξω και πιστεύω ότι δεν θα εκπλήξει καμία και κανέναν από εσάς που με βλέπω από την αρχή, είναι το πινέλο από την Essence, είναι αυτό εδώ πέρα, ένα θαυματουργό πινέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό από ό,τι βλέπετε και είναι
ακριβίας όσο δεν πάει. Είναι καταπληκτικό πράγμα, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο. Αυτό που κάνει είναι να έχει τρομερή ακρίβεια στην τοποθέτηση του eyeliner σας. Βοηθάει πάρα πολύ στο να είστε ακριβείς σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε έχει να κάνει με το βάψιμο του ματιού. Οπότε ναι, παίρνετε τη σκιά τη μαύρη, είτε τα ειδικά τα gel τα μαύρα τα οποία υπάρχουν στην αγορά και χρωματίζετε και το περνάτε σαν eyeliner. Είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν θα σας ζορίσει καθόλου και ίσα ίσα είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να μάθετε να πειραματιστείτε με το eyeliner χωρίς να γίνεστε χάλια με τα υγρά τα πινελάκια. Θα σας δείξω μια άλλη παραλλαγή του συγκεκριμένου, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ελαφρώς πιο χοντρό. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καταπληκτικό πινέλο για να μπορέσετε να σχηματοποιήσετε τα φρύδια σας εάν χρησιμοποιείτε σκιά για τα φρύδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κρατάει πολύ καλή ποσότητα από τη σκιά που θα βάλετε στο φρύδι σας και πηγαίνετε και σχηματοποιείτε το φρύδι σας. Αυτά λοιπόν είναι τα πινέλα τα οποία μπορώ εγώ προσωπικά να σας προτείνω ότι χρειάζεται να τα έχετε στη συλλογή σας. Θεωρώ ότι το να έχεις μια άλφα ποικιλία αλλά σωστή ποικιλία βοηθάει πάρα πολύ στο να τελειώνεις το μακιγιάζ σου και πιο σωστά αλλά και πιο γρήγορα. Πείτε μου άμα θέλετε κάτω στο σχόλιο τα δικά σας αγαπημένα πινέλα. Δεν είναι τίποτα από αυτά που σας έδειξα περιττό, θεωρώ, τουλάχιστον κατά τη δική μου την άποψη. Από εκεί και πέρα εννοείται ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Κάπως έτσι τελειώνει το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο όπως λέω κάθε φορά. Πάλι σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και την ανταπόκρισή σας στα σχόλια και στα like σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!